πριν ένα μήνα υπήρξε υπουργός που μεταξύ όλων των άλλων δραστηριοτήτων του έκανε και την πρόβλεψη ότι σε ένα με 1,5 μήνα η πανδημία θα έχει τελειώσει. Αμέσως μετά πέρασε ο μήνας, χθες, και η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Ένας γιατρός από την Αμερική, ο Παυλάκης, το σημείωσε ότι υπήρχαν κάποιοι σοβαροί που θέλαν σοβαρά, λέει, να πούν και να τους πιστέψουμε ότι σε ένα μήνα καθαρή. Όχι, λέει, δεν υπήρχαν τέτοιοι. Έτρεξε ο δημοσιογράφος του Sky να τον βοηθήσει. Δεν υπήρχαν. Λοιπόν, πώς λέει, αφού. Όχι, δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Για να ακούσουμε. Και ήταν είτε κρύο αστείο, είτε πολύ κακό και μακάβριο αστείο αυτό που λεγόταν και από κάποιους ίσως και σοβαρά, το ότι η επιδημία θα τελειώσει το Φλεβάρι. Ναι. Ακούστηκε και αυτό και νομίζω ότι σας είπα ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να ακούγονται. Όχι, θα ούτε τελειώσει. Για ένα μήνα η πανδημία θα έχει τελειώσει, 1,5 πρέπει να ακούγονται. Όχι, θα ούτε τελειώσει. Ήχης δεν είπε κανείς ότι θα κοπεί με το μαχαίρι. Σε ένα μήνα η πανδημία θα έχει τελειώσει, 1,5 Όχι, θα τελειώσει. Εντάξει, καταλάβατε ποιος έσπευσε να είναι υπερασπιστής. Ε? Ο Άδωνης όμως το είχε πει. Σε ένα μήνα θα έχει τελειώσει. Και ανοίγει μετά ο τουρισμός. Ε? Χριστέ μου, τι ακούμε. Είναι και το άλλο που είπε η φίλη μου Ιβάνα. Πλέον εδώ και 3 εβδομάδες ζούμε στον αστερισμό της Όμικρον, 85% των νοσηλιών στα νοσοκομεία. Ναι, της ρώτησε η δημοσιογράφος. Μα, επιτέλους ρώτησε κάποιος. Α, όσο ρώτησε. Αλλά έχουμε πολύ, πολύ μεγάλο αριθμό διασωληνωμένων. Α, είπε η Ιβάνα. Το έχουμε εξηγήσει. Είναι από Δέλτα και αργεί η αποθεραπεία τους. Συγγνώμη, εγώ να δεχτώ ότι είναι έτσι όπως το λέει η κυρία Βάνα. Αν λοιπόν το 85% είναι όμικρον στους νοσηλευόμενους που έχει κυριαρχήσει, αλλά στους σκληρούς δείκτες των διασωληνωμένων αργούν να βγουν από τις ΜΕΘ γιατί είναι με Δέλτα και αργεί η αποθεραπεία, τότε είναι νεκροί από όμικρον. Κάτι δεν κολλάει εδώ. Μήπως, κυρία Βάνα, να το δεις. Λοιπόν, εχθές είχαμε έξτρα ενημέρωση, 4 στόματα είπαν, δεν ξέρω τι κατάλαβαν, γιατί εμείς καταλάβαμε. Βάνα Παπαευαγγέλου. Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων παραμένει σταθερά υψηλός και υπολογίζεται περίπου σε 140.000 άτομα σήμερα, ενώ ο κυλιόμενος μέσος του 7ημέρου μειώνεται σταδιακά. Σήμερα υπολογίζεται γύρω στις 19.000 νέα κρούσματα την ημέρα. Αυτό μας είπε η κυρία Βάνα χθες. Ξεκινώντας από μηδενική βάση, δηλαδή σαν να ξεκίναγε το πρώτο κρούσμα πριν από 7 ημέρες και σαν να μην υπήρχαν άλλα κρούσματα, νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία με συμπτώματα κατοίκων, ασυμπτωματικοί κλπ. Με δεδομένο ότι η νόσος δεν διαρκεί μόνο 7 ημέρες, αλλά περισσότερο, περίπου μέσο σταθμικά 1 δεκαήμερο, αυτό άλλωστε φάνηκε και από τις παλινδρομικές και αντιφατικές οδηγίες για την καραντίνα και τα μέτρα περιορισμού, με δεδομένο ότι σύμφωνα με τη δική σας αναφορά, κυρία Βάνα, σήμερα νοσηλεύονται περίπου 4.500 ασθενείς, αυτοί λοιπόν δεν νοσηλεύονται από χθες ή προχθές, αλλά από 10 ημέρες και πλέον. Άρα, λέμε εμείς, θα έπρεπε να είχαμε τουλάχιστον 190.000 ενεργά κρούσματα. 19.000 επί 10. Στην πραγματικότητα όμως είναι πολύ περισσότερα, δεδομένου ότι υπήρχαν συσσωρευμένα κρούσματα τις προηγούμενες ημέρες. Εάν προσθέσει κανείς και ένα σημαντικό αριθμό κρούσματων που δεν δηλώνεται, τότε ο αριθμός εκτινάσεται. Σε αυτό, κυρία Βάνα μας, συγχωρούν επίσης και ο δείκτης θετικότητας που παραμένει υψηλός. Τι είπατε? Η θετικότητα των εργαστηριακών ελέγχων, σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΗ, αυξήθηκε την τελευταία εβδομάδα από 5,7% στο 7,3%. Και αφήστε αυτά που ξέρετε περί δήθεν, όπως είπατε χθες, τι είπατε. Κυρίως όμως, λόγω του μικρότερου αριθμού των εργαστηριακών ελέγχων που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα λόγω της κακοκαιρίας, είχαμε από 2,3% στο 1,7% περίπου τεστ όλη την εβδομάδα σε εργαστηριακούς ελέγχους. Κυρία Βάνα και λοιποί, κανείς δεν σας πιστεύει, γιατί πρώτον, άλλα νούμερα δίνατε εκείνες τις μέρες και εμείς ήμασταν πρώτοι εκείνοι που σας το είχαμε επισημάνει μες στην κακοκαιρία, και δεύτερον,
Η κακοκαιρία δεν κράτησε παρά 2 ημέρες. Φτάνει το δούλεμα. Ο δείκτης λοιπόν παραμένει ψηλός παρά το συστηματικά εσφαλμένο υπολογισμό του. Από το συνυπολογισμό των rapid test και των self test, το σιλίδιν υπολογισμό από διαφορετικές σειροές, καθώς και το αρτί που παραμένει ακόμη υψηλό, ακόμη και με αντίστοιχους λανθασμένους υπολογισμούς. Ακόμη και έτσι. Εάν είστε τόσο σίγουροι για αυτό τον αριθμό που δίνετε, τότε σας παρακαλούμε πολύ, παρουσιάστε μητρό καταγραφής και παρακολούθησης κρουσμάτων εκτός νοσηλευωμένων, για να αποδείξετε ότι λέτε την αλήθεια και ότι υπάρχει μητρό καταγραφής και παρακολούθησης που είναι διαφορετικό από εκείνο της απλώς δήλωσης καταγραφής κρουσμάτων. Βέβαια, θα μου πείτε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Το έχουμε επισημάνει επανειλημμένα. Προφανώς, το ζήτημα έχει σχέση και με την ιχνηλάτηση. Γιατί εάν την κάνατε, θα βρίσκατε και άλλα κρούσματα. Οπότε θα έπρεπε να τα καταγράψετε και αυτό θα σας έβαζε σε φασαρίες και μπόρες. Μάλλον γι' αυτό λοιπόν δεν το κάνετε. Αλλά μόνο έτσι θα μπορούσατε να έχετε μια εικόνα της έκτασης της διασποράς. Αλλά από ό,τι καταλάβαμε, μάλλον δεν σας ενδιαφέρει, διότι δεν συνάδει με το αφήγημα το βασικό της γρυπούλας, της ανοσίας, της αγέλης και του τελευταίου μηλίου και το Πάσχα στο χωριό. Δεν θα έβγαινε έτσι. Δεύτερον, είναι εντυπωσιακός αλλά και προκλητικός ο τρόπος που εκφωνούνται από τους παρουσιαστές τα κείμενα των λογογράφων του ΕΟΔΗ, που είναι ένα συστηματικό rewriting. Βέβαια, δεν μας εντυπωσιάζει, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμη και αλγόριθμοι γι' αυτό. Κοφτές μικρές φρασούλες με τις ίδιες λέξεις, ανασυντασσόμενες κάθε φορά διαφορετικά μπρος πίσω και στη μέση της φράσης. Με άλλα λόγια, χτίσιμο της φράσης με παναομοιότυπα υλικά που όμως υπηρετούν το ίδιο τυποποιημένο αφήγημα και πάνω στο ίδιο μοτίβο. Όσον αφορά δε τα στοιχεία, ας μην το σχολιάσουμε, γιατί το έχουμε πει τόσες φορές που έχουμε πλέον βαρεθεί. Το βασικότερο αποτέλεσμα είναι όμως ότι ο ακροατής τους συνηθίζει να δέχεται τα ίδια μηνύματα στο ίδιο τυποποιημένο πλαίσιο, περιορίζοντας το μέγιστο βαθμό τη σκέψη και τη δυνατότητα επεξεργασίας του μηνύματος. Προφανώς οι πρώτοι που πέφτουν στην παγίδα, όχι βέβαια πάντα συνείδητα, είναι οι εκπρόσωποι τύπου, οι οποίοι υποβάλλουν διαζώσεις ερωτήσεις επί τόπου που έχουν ήδη κατατεθεί εκ των προτέρων. Το πρόσχημα, η καλύτερη προετοιμασία αυτών που είναι εκεί να απαντάνε χωρίς να λένε τίποτα. Ας δούμε μερικά αποσπάσματα από την ομιλία της κυρίας Παπαευαγγέλου. Αναφορικά με τα παιδιά σχολικής ηλικίας, ο αριθμός των κρουσμάτων παραμένει σταθερός τις τελευταίες 4 εβδομάδες και αποτελεί περίπου το 30% των νέων κρουσμάτων. Πόσος είναι δηλαδή? Γιατί αυτή δεν είναι μια σαφής απάντηση. Το 90% των κρουσμάτων σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, θυμίζω, αφορά σε ασυμπτωματικά παιδιά που διαγιγνώσκονται λόγω του συστηματικού προσυμπτωματικού ελέγχου που γίνεται με τα self-test για τα σχολεία. Ωραία, είναι έτσι. Πόσα είναι αυτά? Πολλά? Λίγα? Να πούμε και ευχαριστώ λοιπόν στην πολιτεία που αντικατέστησε το testing με τα self και απαλλάχτηκε έτσι από την ευθύνη της επιδημιολογικής επιτήρησης που την ανέλαβαν πλέον οι ίδιοι γονέοι. Αποκέντρωση ευθυνών, καινούριο σύνθημα σε πλήρη εφαρμογή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός των παιδιών που νοσηλεύονται στην επικράτεια παραμένει σταθερός στα 90 με 100 παιδιά και κυμαίνεται μεταξύ του 2 και 2,5% του συνόλου των νοσηλευωμένων. Το μοναδικό μέχρι στιγμής νούμερο που δόθηκε μετά τη φλιαρία των αριθμών, και αυτό επειδή είναι κάτι που δεν κρύβεται αφενός, αλλά και αφετέρου, το μόνο που οι υπεύθυνοι μπορούν να μετρήσουν, αφού δεν υπάρχει άλλο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης. Λέτε να γίνεται μόνο από ανικανότητα? Και ναι και όχι. Το όχι αφορά το ότι στην ουσία η ανεπάρκεια αυτή βολεύει αφάνταστα, δεδομένου ότι έχει προπολού καταργήσει την ιχνηλάτηση. Οι νοσηλίες των παιδιών αφορούν κυρίως σε παιδιά ηλικίας κάτω των 11 ετών, σε μικρότερα παιδιά, ενώ φαίνεται ότι ο εμβολιασμός των εφήβων συμβάλλει σημαντικά στη χαμηλότερη νοσηρότητα της ηλικιακής αυτής ομάδας. Δηλαδή, κυρία Παπαευαγγέλου, πώς και με ποιο τρόπο, με ποια δεδομένα, πότε θα μας τα δώσετε? Στην επόμενη εργασία των κυρίων Τσιόδρα Λίτρα?
Παράλληλα, ενισχύεται με αρκετά γρήγορους ρυθμούς και η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών μικρότερης ηλικίας 5 έως 11 ετών. Αυτό γιατί φάνηκε από τα δεδομένα που δεν μας παρουσιάσατε ότι είναι απαραίτητος. Και προσπαθώντας να τα σώσει αφού εμείς δεν έχουμε data, μας είπε. Τέλος, αναφορικά με τα παιδιά μικρότερης ακόμη ηλικίας, τα νήπια δηλαδή κάτω της ηλικίας των 5 ετών, πρόσφατη μελέτη του καθηγητή Lipstick από το Harvard, Lipstick, επανέλαβε τα ευρήματα και παλιότερων μελετών και επιβεβαιώνει ότι ο εμβολιασμός των γονέων όχι μόνο προστατεύει τους ίδιους, αλλά και τα παιδιά τους. Πάλι τα ίδια, μια μελέτη. Δεν αναφέρουμε πια, πού, πότε κλπ. Το λέω για όσους όταν τις διαβάζουμε λένε ότι τους κουράζουμε. Ο κύριος καθηγητής, αυτόν τον αναφέρουμε συγκεκριμένα, είπε και κάτι άλλο. Τι ακριβώς επιβεβαίωσε? Λοιπόν, εμείς μπήκαμε στον κόπο, κυρία καθηγήτρια, και βρήκαμε ότι η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science στις 27 Ιανουαρίου του 2022 διεξήχθη από το Ισραηλινό Ερευνητικό Ινστιτούτο Κλαλίτ και ερευνητές του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Μαρκ Λίψιτς, καθηγητής επιδημιολογίας και διευθυντής του Κέντρου για τη Δυναμική των Μεταδοτικών Νόσων στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ και επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου του CDC για την Πρόβλεψη και Ανάλυση Επιδημικών Κρίσεων. Στη μελέτη αυτή φάνηκε ότι στην περίοδο της επικράτησης μετάλλαξης Δέλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, νήπια ηλικίας κάτω των 5 ετών που ζούσαν σε σπίτι όπου ο ένας ή και οι δύο γονείς είχαν εμβολιαστεί, είχαν μειωμένο κίνδυνο να νοσήσουν κατά 20% και 60% αντίστοιχα αν είχαν και οι δύο γονείς εμβολιαστεί. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που ζούσαν σε νοικοκυριό με ένα μόνο εμβολιασμένο γονέα είχαν 26% μικρότερο κίνδυνο να κολλήσουν COVID-19 στις αρχές του 2021 και κάπως μειωμένο κίνδυνο 20,8% όταν κυκλοφορούσε η παραλλαγή Δέλτα. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς ήταν εμβολιασμένοι, ο κίνδυνος για τα παιδιά ήταν σημαντικά μειωμένος κατά 71% στην αρχή του 2021 και κατά 58,1% κατά τη διάρκεια του Δέλτα. Αυτό είναι το ακριβές συμπέρασμα της μελέτης, κυρία καθηγήτρια, και κάτι άλλο. Αυτό που δεν πήρες υπόψη σου, αλλά ο Λίπτς το λέει με τον τρόπο του για να μην εκτεθεί. Την περίοδο που το ποσοστό του εμβολιασμού ήταν χαμηλότερο, το ποσοστό αυτό ήταν πολύ ψηλότερο. Της προστασίας, της μείωσης του κίνδυνου για τα παιδιά. 26% την περίοδο που είχαμε χαμηλό ποσοστό στον εμβολιασμό, 20,8 την εποχή που είχε ανέβει ο εμβολιασμός. Συνολικά σήμερα, σχεδόν δύο μήνες μετά την εμφάνιση και τελικά την επικράτηση της Όμικρον, βλέπουμε μια σταθεροποίηση των νέων κρουσμάτων σε υψηλά επίπεδα με μεγάλη διασπορά του ιού σε όλη την επικράτεια. Αυτό μάλλον είναι αλήθεια. Αλλά τότε, αν είναι αλήθεια, πώς ισχύει η επόμενη ατάκα? Διαφαίνεται ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα αποσυμφορηθεί και οι σκληροί δείκτες της πανδημίας θα βελτιωθούν. Πώς έγινε αυτή η εκτίμηση και με ποια δεδομένα? Εκείνα των μοντελιστών Βορείου ή Νοτίου Ελλάδας? Στα νοσοκομεία μας, καθώς τα περιστατικά με νόσο από μετάλλαξη Δέλτα σταδιακά αντικαθίστανται από ασθενείς με παραλλαγή Όμικρον, παρατηρούμε μια ήπια αποκλιμάκωση με σταδιακή όμως αύξηση της διάμεσης ηλικίας των συνανθρώπων μας που νοσηλεύονται τόσο σε απλές κλίνες όσο και στις ΜΕΘ. Αλήθεια? Θα μας δώσετε στοιχεία? Πότε? Στην επόμενη εργασία του επιστημονικού διδύμου? Η συντριπτική πλειοψηφία των συνανθρώπων μας που εισάγονται στη ΜΕΘ ή χάνουν τη ζωή τους λόγω του κορονοϊού είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι. Εδώ δεν χρειαζόμαστε στοιχεία, και αυτό γιατί χθες με τη μελέτη που ανακοινώθηκε πιάσαμε δίδυμο. Αλλά πέφτει τέτοια υπερπληροφόρηση άχρηστων στοιχείων και εμπολής αμφισβητούμενων που δεν ξέρεις τι να πρωτοκάμεις. Διότι όταν ακούς την κυρία Βάνα να σου λέει το 85% εδώ και τρεις εβδομάδες των νοσηλιών είναι από όμικρον, και μετά στην ερώτηση ναι, αλλά γιατί είναι ψηλά αφού με την όμικρον είναι δύο μέρες και φεύγουν, γιατί είναι υψηλά οι διασωληνωμένοι, σου απαντάει έχουμε πει
και δεν το έχετε προσέξει, μαλώνει κιόλας, ότι τα περιστατικά από Δέλτα αργούν στην αποθεραπεία. Οπότε λογικά να ρωτιέσαι, και οι νεκροί κάθε μέρα τι είναι από Ομικρόν, αφού οι Δέλτα μένουν μέσα για αποθεραπεία. Λοιπόν, πάω και επιστρέφω για το κλείσιμο της εκπομπής με τα στοιχεία σε σχέση και με αυτά που ακούστηκαν και δεν ακούστηκαν χθες από τους 4 ομιλούντες της διαχείρισης. Τέταρτη ενότητα. Πρόσφατα, ο καθηγητής Χένετζ από τη Βοστόνη προσπάθησε να αποτυπώσει τις επιπτώσεις της επικράτης παραλλαγής Όμικρον, μελετώντας κυρίως τα δεδομένα από τη Νότια Αφρική. Έτσι μας είπε η κυρία Βάνα. Πού, σε ποια μελέτη? Λοιπόν, τη βρήκαμε εδώ στον 984, χάρη στην ομάδα ερευνών. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στις 2 Φεβρουαρίου στο New England Journal of Medicine. Τόνισε ότι πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι σε αντίθεση με τα προηγούμενα κύματα της πανδημίας, σήμερα με την Όμικρον βλέπουμε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων με προηγούμενη ανοσία, είτε λόγω φυσικής νόσησης, είτε λόγω εμβολιασμού, να κολλάνε. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, γιατί σήμερα, 2 χρόνια μετά την έναρξη πανδημίας, ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού έχει ανοσία, αλλά και γιατί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Όμικρον είναι να μπορεί να μολύνει άτομα με προηγούμενη ανοσία. Δεν είναι έτσι όμως, κυρία Βάνα. Οι λόγοι δεν είναι 2, αλλά 3. Διότι η μελέτη λέει ότι η φαινομενική ποιότητα των λοιμόξεων που προκαλούνται από την Όμικρον είναι συνάρτηση 3 παραγόντων. Μας έφυγε ο ένας. Της προηγούμενης ανοσίας σε επίπεδο πληθυσμού, της ικανότητας του ιού να μολύνει άτομα με κάποιο επίπεδο ανοσίας που αποκτήθηκε από εμβολιασμό ή προηγούμενη μόλυνση και των στατιστικών στρεβλώσεων που προκαλούνται από τη μεγαλύτερη μεταδοτικότητα του Όμικρον. Όμως, όπως πολλές φορές έχει τονιστεί, ο εμβολιασμός και ιδιαίτερα ο πλήρης εμβολιασμός με 3 δόσεις προσφέρει προστασία και έναντι της Όμικρον για σοβαρή νόσο και ανάγκη για νοσηλεία. Αυτό, κυρία Παπαευαγγέλου, πού το είπε η μελέτη που επικαλείστε? Μήπως πηδάμε τους συλλογισμούς? Πώς κολλάει αυτό στη συνέχεια που ακολουθεί στη δική σας παρουσίαση, λέγοντας: ο καθηγητής αναφέρει ότι είναι πιθανόν εσφαλμένο να πιστεύουμε ότι η λίμωξη Όμικρον προκαλεί ήπια νόσο και ότι αυτό προφανώς συμβαίνει γιατί βλέπουμε να νόσουν πολλοί με προηγούμενη ανοσία. Δεν είπε αυτό όμως ο καθηγητής, κυρία Παπαευαγγέλου. Είπε αυτό ακριβώς που θα ακούσετε. Επειδή όμως η Όμικρον μολύνει συχνά τόσο τους ανεμβολίαστους, όσο και το μεγάλο αριθμό ανθρώπων που είναι εμβολιασμένοι ή είχαν μολυνθεί προηγουμένως από μια προηγούμενη παραλλαγή, σοβαρά αλλά χωρίς τη συνέχεια να οδηγήσουν σε νοσηλεία ή θάνατο, οι τελευταίες αυτές περιπτώσεις διωγγώνουν τον αριθμό των μολύνσεων. Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο η προηγούμενη ανοσία έχει διαστρεβλώσει την εικόνα της σοβαρότητας της Όμικρον. Και προφανώς αυτό που τον ανησυχεί, και μάλλον δεν ανησυχεί εσάς, είναι ότι μεγάλος αριθμός ανθρώπων είναι εμβολιασμένοι. Και κλείνω με την αναφορά μας στη χθεσινή παρουσίαση. Θα πούμε κι άλλα Δευτέρα. Από όσα είπε η κυρία Παπαευαγγέλου, η οποία επικαλέστηκε τον καθηγητή από τη Βοστόνη με τη μελέτη, αλλά δεν την είπε πρώτον, και ό,τι διάλεξε να πει το είπε είτε ξεχνώντας είτε μη αντιλαμβανόμενη, αφαιρούσε. Είπε η κυρία Παπαευαγγέλου: πιθανότατα σχετίζεται λιγότερο από όσο αρχικά νομίζαμε στο ότι η Όμικρον προκαλεί ήπια νόσο. Με συγχωρείτε, κυρία Παπαευαγγέλου, εμείς δεν λέγαμε τέτοιο πράγμα. Εσείς το λέγατε. Εσείς και όλοι μαζί. Και συνέχισε η καθηγήτρια: χαρακτηριστικά, οι ιοί μεταλλάσσονται κυρίως με στόχο να γίνουν πιο μεταδοτικοί και λιγότερο για να γίνουν λιγότερο παθογόνοι. Με συγχωρείτε πολύ, ή δεν έχουν νοημοσύνη, άρα δεν έχουν στόχο, κυρία καθηγήτρια. Είπε όμως κάτι άλλο για τη μελέτη ο Χάνατζ, αγαπητή κυρία καθηγήτρια.
από τη Βοστόνη. Είπε ότι δεν γνωρίζει ακριβώς πώς θα είναι το μέλλον, είναι στα καταληκτήρια συμπεράσματά του, αλλά όπως είπε, ποτέ δεν στοιχηματίζω εναντίον του ιού. Ενώ εσείς προσθέσατε σατσώντας τη μελέτη. Δεν μπορούμε να έχουμε τον ίδιο βαθμό αισιοδοξίας που βλέπουμε σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε άλλες χώρες που ήδη επέλεξαν να επιστρέψουν στην κανονικότητα, έτσι δεν είπατε κυρία Παπαευαγγέλου, έχοντας θωρακίσει τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας με υψηλή εμβολιαστική κάλυψη. Α, γι' αυτό πάτε σε χαλάρωση των μέτρων. Διότι εμείς καταλάβαμε ότι όποια μελέτη βρείτε μπροστά σας, για όποιο θέμα και αν μιλάει, χώρια που δεν τη λέτε αναλυτικά, εσείς καταλήγετε σε ένα συμπέρασμα. Εμβολιαστείτε απόλυτη πανάκια και κλείσαμε όλα τα άλλα. Πώς θα σταματήσετε τη διασπορά, πώς θα γίνει σωστή επιδημιολογική επιτήρηση, γονιδιωματική επιτήρηση, ιχνηλάτηση, τέστινγκ της προκοπής, τα έχετε αφήσει στην τύχη τους και στην ατομική ευθύνη.